Στο περιθώριο της σημερινής συνάντησης των ξενοδοχείου υπαλλήλων και της Ένωσης Ξενοδόχων, θέσαμε και το ερώτημα σχετικά με τη λειτουργία του γραφείου του ΟΕΟ της Συνοδού Αρτεμισίας, το οποίο, αν και ήταν πάγιο αίτημα των τουριστικών φορέων και των επιχειρηματιών του νησιού μας, ούτως ώστε να παρέχει υπηρεσίες προς τους επισκέπτες, από ό,τι φαίνεται συστήθηκε πέρυσι, αλλά δεν λειτουργεί κανονικά. Κύριε Σβήνο, εγώ έχω ένα ερώτημα. Ακριβώς δίπλα στο ξενοδόχο, εδώ στην Αρτεμισίας, υπάρχει ένα γραφείο του ΟΕΟ, το οποίο δεν το είδαμε ποτέ να λειτουργεί. Έχετε υπόψη σας ότι ακριβώς συμβαίνει? Λειτουργεί κανονικά το γραφείο του ΟΕΟ, το σε γραφείο πληροφοριών, αλλά γι' αυτό θα πρέπει να πούμε ένα σχετικό ερώτημα στο Υπουργείο Τουρισμού που είναι το αρμόδιο. Άρα δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι. Ναι, πάντως η συνέχεια είναι κλειστό, δεν έχει λειτουργήσει. Εσείς από ό,τι γνωρίζω. Έχετε κάποια συνεργασία με αυτό το γραφείο? Όχι, όχι, δεν έχουμε καμία συνεργασία. Ούτε έχετε. Γιατί εμάς το αίτημά μας. Αν λειτουργεί, όχι. Το αίτημά μας ήταν το γραφείο του ΕΟΤ, όπως θα υφίσταται στην ΚΟ. Όπως θα υφίσταται στην ΚΟ, να μην παίζει μόνο το ρόλο του. Όχι διαφημιστική, δηλαδή των πληροφοριών, του γραφείου πληροφοριών, αλλά να παίξει ένα ουσιαστικότερο ρόλο ως προς την γραφειοκρατικές διαδικασίες των ξενοδόχων. Χρειάζονται οι γραφειοκρατικές. Και αυτό σα ρωτώ, έχετε υπόψη τι γίνεται. Αυτό από ό,τι γνωρίζουμε δεν λειτουργεί, δεν στελεχώθηκε, είναι εξοπλισμένο. Όχι, είχε έναν εργαζόμενο από ό,τι γνωρίζω. Πέρυσι. Τώρα δεν ξέρω αν. Φέτος δεν ξέρω. Φέτος δεν έχετε κάποτε πάντως κάποια επαφή. Αλλά δεν είναι και δικό μας θέμα το σύστημα. Είναι λειτουργία. Όχι, όχι. Το και υποτίθεται ότι έχουν να λειτουργεί κανονικά. Έχει ένα εργαζόμενο. Υπάρχει δηλαδή ορισμένος κάποιος εργαζόμενος. Υπάρχει κάποιος εργαζόμενος. Ο οποίος δίνει πληροφορίες για το. Δεν έχουμε το γραφείο ανοιχτό ούτε για αυτή τη δράση. Για να δούμε τώρα πώς είναι ανοιχτό. Είναι πολύ ωραία.